ωραία. Ξέρεις, αυτό το island idol που έλεγες. Τώρα που το είπες, το ήθελα πάρα πολύ. Ήταν ένα contest, σαν το Fame Story, αλλά ήταν μόνο στο ράδιο. Στο δεν σε βλέπανε, ήταν μόνο με φωνή. Εγώ ήμουν δεύτερη. Όμως. Πρώτη θα έβγαινες, με διαφορά. Αλλά ήμουν δεύτερη. Αλλά όταν αυτός που κέρδισε ήταν να ανοίξει και να τραγουδήσει με την Jessica Simpson, με τον Nick Lachey, με μεγάλα ονόματα. Και εγώ τρελάθηκα γιατί ήμουν δεύτερη και μόνο γιατί ήμουν δεύτερη δεν μπόρεσα να το κάνω. So, τι κάνω εγώ, πάω κάτω εκεί και τους είπα, please, θα τραγουδήσω, σε παρακαλώ, άφησε με να τραγουδήσω και άρχισα γιατί νόμιζα πρέπει να τραγουδήσω και είπα, θα κάνω αυτό και αυτό χωρίς μουσική, δεν θέλω τίποτα. Άφησε με, θα το πω χωρίς μουσική άμα θέλεις. So, μετά από πολλή ώρα, και ξέρεις, δεν έφυγα από τα γραφεία. Μου είπανε, Carol, θα τραγουδήσεις πριν αυτός. Είπα κάτι πολύ μικρό, αλλά το έκανα. Λοιπόν, κάνεις πολλά μαθήματα. Ναι. Κάνεις και μαθήματα σκηνικής έκφρασης. Ναι, δεν ξέρω. Ναι. Για δείξε μου λίγο να μάθω κι εγώ. Ας δείξω αυτό με τα χείλη, ναι. Χαλαρά. Πριν πάω στη σκηνή κάνω αυτό. Να είμαι χαλαρή. Και κάποια κίνησεις που κάνω που έχουμε δουλέψει, τα έχουμε καθαρίσει να είναι πιο έντονα, πιο μεγάλα και πιο ωραία γενικά. Ξέρεις, όμως κοίτα, μου λέει συνέχεια κοίτα, να είναι έτσι. Ξέρεις, δεν μπορώ να σου δείξω τώρα γιατί πρέπει απάνω αυτό που θα κάνω. Ναι. Με βοηθάει και το καθαρίζει και... Βρήκα λομύρα, γιατί δεν σε κάνανε κουκλίτσα όπως το Σάκη Ρούβα. Σαν του Σάκη. Ναι. Σάκη. Δηλαδή τώρα σκέψου, κοίτα εδώ τώρα. Α, ναι. Όταν βλέπεις αυτή την πολύ εικόνα, ωραία. Δεν ήθελες να είσαι και μια κουκλίτσα, να σε έχουν τα κοριτσάκια εκείνα, ε? Wow, θα ήταν πολύ cool. Ωραία πρόταση, έκανα. Θα το σκεφτεί η Heaven να σου κάνει μια κούκλα. Ναι, ναι. Ωραία δεν θα είναι. Σκέφτονται συνέχεια η Heaven, καινούριες ιδέες. Το ξέρω. Θα πιστεύω ότι και είναι μου κοντά. Και... αυτό είναι αυτόγραφο. Ναι. Και είναι puzzle. Puzzle, ναι. Ναι. Ξέρεις, παίζεις, μπορείς να το παίρνεις όπως θέλεις και παίζεις puzzles. Μαγειρεύεις μόνος στο σπίτι. Ε? Μαρία, τι έχω πάθει με αυτό το θέμα. Αλλά... όχι, γιατί δεν έχω υπομονή, γιατί όταν πεινάω, like, θέλω φαγητό τώρα. Ναι. Ούτε σαλάτα, τίποτα. Μόνο cereal κάνω για μένα ή αυγά έκανα μια φορά, αλλά είναι πολύ σπαστικό, γιατί μετά πρέπει να κάνεις τα πιάτα και έχει λάδι παντού και δεν έχω υπομονή. So, κάνω μόνο cereal, γάλα και λοιπόν, παλαγγέρνω. Να σου πω κάτι. Κάποιον έχουμε στη γραμμή. Α, αλήθεια. Ποιο? Θέλω να του μιλήσει. Είναι ο μπαμπάς σου. Oh my God! Ο κύριος Νίκος. Καλησπέρα σας. Παπά. Μας... ναι, τι κάνετε, καλησπέρα σας. Δεν μπορώ, παπά. Δεν μου είπες, δεν μου το είπε. Όχι. Μιλούσαμε πριν, το πρωί, παπά. Της έλεγα ότι σε πήρε τηλέφωνο για το πλυντήριο. Ορίστε. Τι κάνεις. Ωραία, εσείς. Η κόρη σας μας έχει κερδίσει όλους. Την αγαπάμε και τη λατρεύουμε. Ό,τι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας χαρίσατε ένα τέτοιο κορίτσι. Oh, αλήθεια σας το λέω. Ναι, αυτό είδα και εγώ όταν ήρθα στην Ελλάδα τώρα τις γιορτές. Ότι ναι. Ο κόσμος την αγαπάει. Τη λατρεύει. Ο παπάς μου γενικώς είναι ένας άνθρωπος που... μακάρι να βρω έναν άντρα σαν τον παπά μου, το λέω συνέχεια, γιατί τα χαρακτήρα του μου αρέσει, είναι πολύ ήρεμος, είναι πολύ απλός, λέει είσαι το ίδιο άμα έχεις 5 ή 5 εκατομμύρια, like, από μικρό παιδί τα ακούω αυτά και μου έχει κάνει να είμαι ήρεμη, γιατί είχα νεύρα όταν ήμουν μικρή, αλλά μου έχει ηρεμάσει ο παπάς μου. Τι είναι αυτό που θυμάστε έτσι να μας πείτε κάτι από τα παιδικά χρόνια της Καλομήρας, όταν ήταν μικρή η Καλομήρα, κάτι έτσι που μία φορά θυμάμαι όταν ήταν, πάντα ήθελε τόσο πολύ να ακολουθήσει αυτό το κακριτικό επάγγελμα. Θυμάμαι μία φορά που έκλαιγε, ήταν 15 χρονών, 15-16 κάπου εκεί. Ήταν ναι. Απάνω και την άκουγα και έκλαιγε, η μικρή ποτέ δεν κλαίγε. Πήγα, είχε ένα βίντεο, έβλεπε της Britney Spears αυτής της... Αμερικανίδες τραγουδίστρες. Και μου λέει, κοίταξε, γιατί κλαις κορίτσι μου. Του λέω, κοίταξε μπαμπά, κοίταξε, εγώ μπορώ να το κάνω καλύτερα από αυτή. Εντάξει, δεν κάνουμε. Και δεν με κατάλαβε. Θυμάμαι αυτό, είχε πάνω στο δωμάτιο και έκλαιγα. Και του έλεγα, και δεν είναι αυτό και... Να χαίρεστε την κόρη σας. Είναι ένα υπέροχο, καταπληκτικό παιδί.
Σας εύχομαι τα καλύτερα. Ευχαριστώ. Και εσείς, ό,τι επιθυμείς. Να είστε καλά. Bye, Dan. Γεια σου, κούκλα μου. Bye. Καλύτερος. Καλομήρα, τώρα εγώ θέλω να πάω λίγο στα πολύ προσωπικά σου. Αχ, όταν να κάτσω καλά. Να κάτσεις καλά, λοιπόν. Γιατί κάτι διάβασα. Κάποιος ήρθε στην Ελλάδα. Ένας κούκλος, ε. Τζον. Ποιος είναι ο Τζον? Τζον. Ο Τζον, λέω. Τζον. Ο Τζον, δεν υπάρχει. Να σας πω κάτι. Ναι. Αυτά που διαβάζετε, ναι. Σε παρακαλώ, μη τα πιστεύετε. Ναι. Καλύτερα να με ρωτήσετε. Να με ρωτήσει. Ωραία. Τσό θα με ρωτήσει. Μπράβο, βρε, καλομήρα μου. Αυτά δεν ισχύει. Όχι, Τζον. Δουλεύουμε έναν που τον λένε Τζον. Νομίζω έτσι μπορεί να είχαν πει κάτι. Ξέρεις τι γίνεται. Λένε, η καλομήρα είναι ένα κορίτσι σε μια ηλικία που μπορεί να φλερτάρει, μπορεί να κάνει σχέση. Ξέρεις τώρα. Σ' αγαπάει όλος ο κόσμος και λέει, με ποιον είναι η καλομήρα. Είναι με κάποιο αγόρι. Δεν είναι με κάποιο αγόρι. αυτό το καιρό δεν είμαι, εγώ με δεν αγόρι το ρωτάω, τίποτα. Ξέρεις, κουτσομπολίστικα, προς Θεού, δηλαδή. It's okay. Είναι λίγο λογικό να, ρωτήτε, να έχεις ρωτάτε. Καταρχήν, θα έχεις πάρα πολλά φλερτ. Δεν μπορεί να μην έχεις φλερτάκι. Εγώ πάντα κάνω φλερτ. Σ' αρέσει το φλερτάκι. Φλερτ, yeah, ωραία είναι. Παίζεις. Απλά μέχρι εκεί κάνω το φλερτ. Κοιτάω πολύ τη δουλειά μου τώρα, γιατί είναι το μόνο που είναι το πιο σημαντικό για μένα και την οικογένειά μου. Αλλά το που μεγαλώνω λίγο και έχω μάθει να κάνω τη δουλειά μου και να κάνω τα μαθήματά μου, αλλά και αισθάνομαι ότι σε λίγο θα ερωτευτώ. Το αισθάνομαι γιατί νιώθω λίγο πιο έτοιμη. Ξέρεις τι? Ότι το θέλω τώρα. Ναι. Νομίζω ότι φοβάσαι λίγο να ερωτευτείς. Ξέρεις, γιατί έχω κι εγώ μια κόρη και συζητάμε ναι, έτσι και πολλά είναι πράγματα. Ηλικίες. Είναι σχεδόν κοντά. Στην ίδια ηλικία, πολύ κοντά η ηλικία σας. Και συζητάμε έτσι. Τα κορίτσια είναι λίγο επιφυλακτικά. Ναι. Στο να ερωτευτούν. Ναι. Εμείς στην ηλικία σας ερωτευόμασταν πιο εύκολα. Ναι. Ξέρω, δεν έχεις εμπιστοσύνη στα αγόρια. Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι, τι σημαίνει? Επειδή κάνω αυτή τη δουλειά, αυτός που θα είμαι μαζί πρέπει να καταλάβει ότι δουλεύω πολλές ώρες περίεργες. Μπορώ να έρχομαι σπίτι 6 ώρα το πρωί. Δηλαδή πρέπει να καταλάβει και να έχει και το δικό του πράγμα να μπορεί να κάνει. Ας πω, στην αρχή φοβόμουν, αλλά δεν φοβάμαι τόσο πολύ τώρα. Φοβάμαι, αλλά όχι τόσο πολύ. Νομίζω ότι άμα αυτός αξίζει, θα το δείξει και ότι θα καταλάβω άμα είναι καλός εμένα. Αλλά πριν δεν άφηνα τον εαυτό μου να ερωτευτώ κανέναν. Γιατί δεν ήθελες εσύ. Δεν ήθελα. Δουλεύεις πολλές ώρες. Όταν ναι. γυρνάς σπίτι ναι. και είσαι μόνη σου ή έχεις λίγο χρόνο δικό σου για σένα, για την καλομήρα, εκτός από τα μαθήματα, εκτός από όλα τα άλλα. Δεν λες, τώρα μα είχα εγώ ένα αγόρι. Και πηγαίναμε μια ωραία και βολτίτσα. Και να μείνουμε στο σπίτι, η μαμά θα με σκοτώσει. Και να μείνουμε σπίτι, δεν ακούει η μαμά τώρα, δεν νομίζω. Ναι, το κλείσαμε ναι, το τίμιο. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, δεν σου έρχεται έτσι, δεν θέλεις κάποια στιγμή να είναι ένα αγόρι δίπλα σου που να πάτε μια βόλτα, να πάτε να δείτε σινεμά. Βεβαίως θέλω. Θέλω να είναι εκεί, να είναι εκεί να μου δώσει και αγάπη, αλλά και να νιώθω λίγο, πώς το λες, λίγο προστασία. Safe. Ναι. Ασφαλής. Ναι. Ασφάλεια. Και αυτό λέω. Τώρα αισθάνομαι ότι αφήνω τον εαυτό μου λίγο να ερωτευτώ. Δεν λέω ότι το έχω αφήσει, αλλά λίγο βλέπω στον εαυτό μου. Ναι. Κοιτάω λίγο. Κοιτάω. Πάντα κοιτάω, αλλά είμαι λίγο πιο έτοιμη, πιστεύω.